Πόσο μεγαλύτερος είναι ο ήλιος σε σύγκριση με τη Γη? Πόσοι πλανήτες στο μέγεθος της Γης θα μπορούσαν να χωρέσουν στην τεράστια έκταση του ήλιου? Και ποιες είναι οι διαφορές στην ηλικία, τη θερμοκρασία, την περίοδο περιστροφής και το μαγνητικό πεδίο? Πάμε κατευθείαν στη σύγκριση και ας εξετάσουμε ένα μυστηριώδες φαινόμενο στον ήλιο που προβληματίζει τους επιστήμονες μέχρι και σήμερα. Η διάμετρος του ήλιου είναι περίπου 1.391.400 χιλιόμετρα, με διάμετρο περίπου 12.742 χιλιόμετρα, η Γη θεωρείται ένας μεσαίου μεγέθους πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα. Η τεράστια διαφορά στη διάμετρό τους απεικονίζει την εκπληκτική κυριαρχία του ήλιου, με περίπου 109,2 πλανήτες στο μέγεθος της Γης να χωράνε στην τεράστια έκτασή του. Η μάζα του ήλιου είναι περίπου 1.988.500 επί 10 στην 24η κιλά, ενώ της Γης είναι περίπου 5.9724 επί 10 στην 24η κιλά. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα του ήλιου είναι περίπου 333.000 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης. Αυτή η σύγκριση αναδεικνύει τη συντριπτικά μεγαλύτερη μάζα του ήλιου και τονίζει τον κεντρικό ρόλο του στη διαμόρφωση της δυναμικής του ηλιακού μας συστήματος. Συγκεκριμένα, ο ήλιος περιέχει το 99,86% της μάζας ολόκληρου του ηλιακού συστήματος. Η περιφέρεια του ήλιου είναι περίπου 4.370.000 χιλιόμετρα, ενώ η περιφέρεια της Γης είναι περίπου 40.075 χιλιόμετρα. Συνεπώς, η περιφέρεια του ήλιου είναι περίπου 109 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης, αντικατοπτρίζοντας την αναλογία των διαμέτρων τους. Η επιφάνεια του ήλιου είναι περίπου 6,09 επί 10 στη 12η τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η επιφάνεια της Γης είναι περίπου 5,10 επί 10 στην 8η τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επομένως, η επιφάνεια του ήλιου είναι περίπου 11.941 φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια της Γης. Ο όγκος του ήλιου είναι περίπου 1.412.000 επί 10 στη 12η κυβικά χιλιόμετρα, ενώ ο όγκος της Γης είναι περίπου 1.083 επί 10 στη 12η κυβικά χιλιόμετρα. Αυτό δείχνει ότι ο όγκος του ήλιου είναι περίπου 1.304.000 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο της Γης. Σκεφτείτε ότι θα μπορούσαν να χωρέσουν περίπου 1,3 εκατομμύρια πλανήτες στο μέγεθος της Γης μέσα στον ήλιο. Αυτή η συγκλονιστική διαφορά προκαλεί δέος για την απεραντοσύνη του ήλιου σε σύγκριση με τη σχετικά μικροσκοπική Γη. Τώρα συγκρίνουμε την πυκνότητα αυτών των ουράνιων σωμάτων. Εδώ τα πράγματα παίρνουν μια ελαφρώς διαφορετική τροπή. Ο ήλιος αποτελείται κυρίως από αέρια, υδρογόνο και ήλιο, ενώ η Γη είναι ένας βραχώδης πλανήτης. Η εντυπωσιακή διαφορά στη μέση πυκνότητα, με την πυκνότητα του ήλιου στα 1.408 κιλά ανά κυβικό μέτρο σε σύγκριση με της Γης στα 5.514 κιλά ανά κυβικό μέτρο, αποκαλύπτει ένα λόγο περίπου 0,255. Αυτή η αισθητή διαφορά τονίζει την πολύ πυκνότερη σύσταση της Γης σε σύγκριση με τον ήλιο. Η ηλικία του ήλιου είναι περίπου 4,6 δισεκατομμύρια έτη, έχοντας διαμορφωθεί από τη βαρυτική κατάρρευση μιας περιοχής εντός ενός μεγάλου μοριακού νέφους. Αυτή η ηλικία καθορίζεται μέσω ραδιενεργών τεχνικών χρονολόγησης. Η εκτιμόμενη ηλικία της Γης είναι περίπου 4,54 δισεκατομμύρια έτη, ελαφρώς νεότερη από τον ήλιο. Ο ήλιος ασκεί μια βαρυτική δύναμη με τιμή περίπου 274 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο στην επιφάνειά του. Η βαρυτική δύναμη της Γης είναι περίπου 9,81 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο στην επιφάνειά της, ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των αντικειμένων και των ζωντανών οργανισμών στην επιφάνειά της, δημιουργώντας την αίσθηση βάρους και παρέχοντας τις απαραίτητες συνθήκες για να ευδοκιμήσει η ζωή.
Επομένως, η επιφανειακή βαρυτική δύναμη του ήλιου είναι περίπου 28 φορές ισχυρότερη από αυτή της Γης. Ενώ η επιφανειακή βαρύτητα επηρεάζει αντικείμενα πάνω ή κοντά στην επιφάνεια, είναι η μάζα και η βαρυτική έλξη του ήλιου που κρατούν τους πλανήτες σε τροχιά γύρω του, διατηρώντας τη σταθερότητα ολόκληρου του ηλιακού συστήματος. Ας συγκρίνουμε τις περιόδους περιστροφής τους. Η αστρική περίοδος περιστροφής του ήλιου είναι περίπου 25,38 ημέρες ή περίπου 609,12 ώρες. Η Γη ολοκληρώνει μία περιστροφή σε περίπου 23,9345 ώρες. Αυτό τονίζει μία σημαντική διαφορά στις περιόδους περιστροφής τους, με την περίοδο περιστροφής του ήλιου να είναι 25,449 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης. Η σύγκριση των θερμοκρασιών του ήλιου και της Γης αποκαλύπτει ένα άλυτο κοσμικό μυστήριο. Η θερμοκρασία του πυρήνα του ήλιου φτάνει τα 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου λόγω των αντιδράσεων πυρηνικής σύντηξης, ενώ η θερμοκρασία του πυρήνα της Γης εκτιμάται ότι είναι περίπου 5.000 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του ήλιου είναι περίπου 5.505 βαθμοί Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης ποικίλει αλλά κυμαίνεται περίπου στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυμαίνεται από περίπου μείον 102,2 έως συν 52,7 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της Γης έχει διακυμάνσεις. Στην επιφάνεια της Γης, η τυπική θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί Κελσίου, ενώ στην τροπόσφαιρα οι θερμοκρασίες γενικά μειώνονται καθώς αυξάνεται το υψόμετρο έως τους μείον 51 βαθμούς Κελσίου στην τροπόπαυση. Στη στρατόσφαιρα, οι θερμοκρασίες γενικά αυξάνονται καθώς αυξάνεται το υψόμετρο, φτάνοντας πιθανώς κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Προχωρώντας προς τα πάνω στη μεσόσφαιρα, οι θερμοκρασίες μειώνονται καθώς αυξάνεται το υψόμετρο, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του στη μεσόπαυση. Αυτή η περιοχή είναι γνωστή ως το πιο κρύο μέρος στη Γη, με μέση θερμοκρασία περίπου μείον 85 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνοντας περαιτέρω στη θερμόσφαιρα, οι θερμοκρασίες αυξάνονται σταδιακά καθώς αυξάνεται το υψόμετρο και μπορούν να φτάσουν έως και τους 1500 βαθμούς Κελσίου, ενώ η εξόσφαιρα παρουσιάζει ποικίλες αλλά τυπικά υψηλές θερμοκρασίες. Και τώρα ας εξερευνήσουμε το άλυτο μυστηριώδες φαινόμενο που ανέφερα προηγουμένως. Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας του ήλιου έχουν θερμοκρασίες χιλιάδες φορές υψηλότερες από αυτές που βρίσκονται στην επιφάνειά του. Γύρω από τον ήλιο, η εξωτερική ατμόσφαιρα ή στέμα φτάνει σε θερμοκρασίες περίπου 2 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, με ορισμένες περιοχές να εκτοξεύονται έως και 20 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Αυτό το ενιγματικό φαινόμενο, γνωστό ως πρόβλημα της θέρμανσης του ηλιακού στέματος, συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση στους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, περιμένοντας την ανακάλυψη. Πρόσφατες έρευνες υποδηλώνουν ότι αυτή η ενιγματική διαφορά στη θερμότητα θα μπορούσε να αποδοθεί σε αμυδρά αλλά επίμονα κύματα που διαδίδονται στην περιοχή. Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου είναι ισχυρότερο, με ισχύ περίπου 1 γκάου στην επιφάνειά του. Το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι περίπου 0,5 γκάου στην επιφάνεια. Συγκριτικά, ένας ισχυρός μαγνήτης ψυγείου τυπικά έχει ένταση μαγνητικού πεδίου περίπου 100 γκάου. Ενώ το επιφανειακό μαγνητικό πεδίο του ήλιου μπορεί να είναι μόνο 2 φορές ισχυρότερο από αυτό της Γης, η επίδρασή του εκτείνεται πολύ πέρα από το άμεσο περιβάλλον του. Αυτό συμβαίνει επειδή το μαγνητικό πεδίο του ήλιου δεν είναι μόνο ισχυρότερο, αλλά και πολύ μεγαλύτερο και δυναμικότερο. Παράγει ισχυρούς ηλιακούς ανέμους και ηλιακές εκλάμψεις που διαδίδονται σε όλο το ηλιακό σύστημα, επηρεάζοντας τον καιρό και τα μαγνητικά περιβάλλοντα όλων των πλανητών, φεγγαριών και άλλων ουράνιων σωμάτων εντός της εμβέλειάς του. Επομένως, παρόλο που η διαφορά στην ισχύ φαίνεται μικρή, η μαγνητική επιρροή του ήλιου είναι τεράστια και εκτεταμένη λόγω της κλίμακας και της δραστηριότητάς του.
Η σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο ουράνιων σωμάτων αναδεικνύει την εκπληκτική διαφορά μεταξύ του ταπεινού πλανήτη μας και του ήλιου, ο οποίος αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στο ηλιακό μας σύστημα. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις μαγευτικές κινήσεις του ήλιου για 133 ημέρες σε γρήγορη κίνηση, μαζί με περισσότερες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το πλησιέστερο άστρο μας, τότε δείτε αυτό το βίντεο. Τα λέμε εκεί!